Συνάδελφοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι αυτοαπασχολούμενοι της πόλης, συνταξιούχοι, γυναίκες, νέοι και νέες, απευθύνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στο σημερινό συλλαλητήριο που οργανώνουν σωματεία και συνδικάτα. Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί σας γιατί έχουμε κοινό αντίπαλο, κοινά συμφέροντα και κοινά αιτήματα. Αγώνας κοινός κόντρα στην κανονικότητα του επιτελικού κράτους που μας καίει όταν φυσάει, που μας πνίγει όταν βρέχει. 3 χρόνια μετά από τις μεγάλες πυρκαγιές της Εύβοιας και της Αττικής, από τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε ο Ιωαννός στην Καρδίτσα, είναι σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα. Πάλι ο λαός μετράει τις πληγές του, πάλι ο λαός έχει απέναντί του ένα εχθρικό κράτος που τα πάντα τα λογαριάζει με τη λογική κόστους-οφέλους. Ήταν οι συνάδελφοι αγρότες που με τα τρακτέρ τους τελευταία στιγμή έφτιαχναν αντιπυρικές ζώνες να προστατέψουν τα σπίτια τους στον Εύρο. Είναι οι Θεσσαλοί συνάδελφοι αγρότες που και πάλι με τα τρακτέρ τους απεγκλωβίζουν τους χωριανούς τους από τα πλημμυρισμένα σπίτια. Μόνο ο λαός σώζει το λαό. Το επιτελικό κράτος μόνο ξέρει να στέλνει μήνυμα μέσω του 112 και να πετάει το μπαλάκι της ευθύνης στους ίδιους τους πολίτες. Το επιτελικό κράτος είναι ικανό μόνο να διασφαλίζει τα κέρδη των φαντς, να στέλνει ΜΑΤ, όπως και σήμερα εδώ πέρα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι κατασχέσεις χωραφιών και κατοικιών. Μόνο οργή και θυμό προκαλούν οι δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, που για να κρύψει τις διαχρονικές ευθύνες τους, την καταστροφή την αποδίδει στην κλιματική αλλαγή. Τάζει δάνεια με ευνοϊκούς όρους για την αποκατάσταση των ζημιών. Είναι προκλητικοί. Θέλουν να φορτώσουν νέα δάνεια στο λαό, να του προσθέσουν νέα θηλιά στο λαιμό στα ήδη χρεωμένα νοικοκυριά. Κάθε χρονιά είναι δυσκολότερη από την προηγούμενη για εμάς τους αγρότες. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί. Ειδικά φέτος που εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων έγιναν επιπλέον καλλιεργητικές επεμβάσεις χωρίς και πάλι να διασφαλιστεί η παραγωγή. Οι τιμές σε πετρέλαιο, ρεύμα, λιπάσματα, γεωργικά εφόδια έχουν εκτοξευθεί φέρνοντας νέα μεγάλη αύξηση στο κόστος παραγωγής που δεν καλύπτεται από τις εξευτελιστικές τιμές πώλησης των προϊόντων μας. Αυτό θα οδηγήσει σε βίαιο ξεκλήρισμα το επόμενο διάστημα με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Οι τιμές στα ράφια δεν έχουν καμία σχέση με τις τιμές που πουλάμε η παραγωγή στους εμπόρους. Παράγουμε τα στάρια και δεν μπορούμε να αγοράσουμε μακαρόνια. Παράγουμε το γάλα και δεν μπορούμε να φάμε φέτα τυρί. Από τις πρώτες χώρες στην παραγωγή ελαιολάδου και ο λαός μας δεν μπορεί να το πλησιάσει. Γι' αυτό ζητάμε και επιμένουμε στις κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα ώστε να μπορούμε να ζήσουμε την οικογένειά μας και να συνεχίσουμε την καλλιεργητική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα να μπορεί να τα καταναλώνει η λαϊκή οικογένεια, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι της πόλης. Απαιτούμε αφορολόγητο πετρέλαιο όπως και οι εφοπλιστές, οι ξενοδόχοι, οι κλινικάρχες. Πλαφών στην τιμή του αγροτικού ρεύματος, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας με φόντο και τις καταστροφές, απαιτούμε αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιους έχουμε απέναντί μας, ποιους έχουμε αντίπαλους και πόσο δυνατοί είναι, αλλά γνωρίζουμε και ποιους έχουμε συμμάχους. Έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε λύσεις, όπως άλλωστε επιβάλαμε και στο παρελθόν, έχοντας μεγάλες κατακτήσεις και νίκες από τους αγώνες μας, το αφορολόγητο, το να μην πληρώνουμε φόρο επιτιδεύματος, το ακατάσχετο. Αλλά και από τις πρόσφατες μεγάλες κινητοποιήσεις, με τα 600 και πλέον τρακτέρ που βγήκαν στην Μπέλα, καταφέρνοντας να πιέσουμε την κυβέρνηση και να αποσπάσουμε οικονομική ενίσχυση για τις ζημιές που προκλήθηκαν εξαιτίας της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Κανένας δεν μας τα χάρισε,
ούτε ήταν δεδομένο ότι θα τα κερδίζαμε. Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε και να δυναμώνουμε τον αγώνα μας μαζί με τους εργάτες για να ζήσουμε μια ζωή με δικαιώματα, μια ζωή που μας αξίζει.